Ορίστε. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει είναι πολιτικά. Δηλαδή, να το απαιτήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις να συνονοηθούμε με τους Γερμανούς. Δεν λέω κάτι πιο βαρύ. Να συνονοηθούμε. Υπάρχουν τρόποι να πιέσουμε και μάλιστα πάρα πολύ. Τώρα, εδώ το διαχωρίζομαι. Υπάρχουν οι αποζημιώσεις, που είπα την άποψή μου, υπάρχει και το κακό, υπάρχει και το κατοχικό δάνειο. Για να το ακούσουν αυτοί οι κυβερνώντες. Είναι υπόθεση κακού δικηγόρου. Το κατοχικό δάνειο. Το κατοχικό δάνειο. Πάρα πολύ εύκολο. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Όχι, να το τελειώσω. Γιατί υπόθηκε και κάτι προηγουμένως ότι είναι αναγκαστικό. Κάπου το άκουσα. Δεν είναι αναγκαστικό το κατοχικό δάνειο. Είναι συμβατικό δάνειο, κανονικό. Και ο πρωτοετής φοιτητής νομικής ξέρει Μάλιστα. ότι κάθε αναγκαστική. Βάλτε μια ανατελεία πριν να πάω στο διάλειμμα και συνεχίζετε μετά. Πάμε στο διάλειμμα. Από ό,τι με ενημερώνουν και οι συνεργάτες μου, πέρα από τα χιλιάδες τηλεφωνήματα που έχουμε και τις παρεμβάσεις και τις πληροφορίες που μας δίνετε για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει τρομακτικό ενδιαφέρον σήμερα το βράδυ για το θέμα. Και στο διαδίκτυο, στο site που υπάρχει, που έχουμε το piles.tv, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα εδώ και αρκετή ώρα για το θέμα αυτό. Μπορείτε λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής, μετά το τέλος της εκπομπής, σε μερικά λεφτά, σε αυτό το site piles.tv, να συνεχίσουμε την κουβέντα εκεί πέρα. Ίσως και αύριο το πρωί να έχουμε καινούργια πράγματα. Να δώσουμε και το site του Εθνικού Συμβουλίου, κύριε Χαρδαβέλη. Ναι, έχουμε αμέσως σε εσάς μετά. Θέλω να συνεχίσω στον κύριο Σφουντούρη. Είπαμε, μίλησαμε, μου είπατε. Έχετε ολοκληρώσει, φαντάζομαι. Όχι. Εγώ είπα ότι εκείνο που βλέπω για τις πολιτικές αποζημιώσεις είναι η πολιτική λύση. Μάλιστα. Στο κατοχικό δάνειο τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Δεν τολμάει καμία κυβέρνηση. Τα είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Ναι, ναι. Να το βάλει το θέμα. Κατάλαβα. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι πολιτικής βούλησης. Κύριε Σφουντούρη, τι μπορούμε να γίνει από εδώ και πέρα. Τι πιστεύετε? Εγώ ουσιαστικά είμαι αισιόδοξος. Από τη Γερμανία δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Μάλιστα. Η Γερμανία δεν πρόκειται. Έχει τώρα 65 χρόνια που δεν ασχολείται με το παρελθόν της. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει καμία πρόσβαση πια στην ηθική η επίσημη Γερμανία. Ό,τι κατάστρεψε ο Χίτλερ δεν μπόρεσαν να νοικοδομήσουν. Νοικοδόμησαν όλα τα κτίρια και όλα άλλα. Αναπαλαίωσαν μάλιστα πολλά μέρη των πόλεών τους. Αλλά την ηθική την ξέχασαν τελείως. Τυχαία συγκινητά, μην περιμένουμε τίποτα. Μάλιστα. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς ουσιαστικά είναι να μην ξαναγίνουν αυτά. Δηλαδή θέλουμε να γίνει ένας ειρηνικός κόσμος. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε περισσότερο από όλες τις διαδηλώσεις και όλα τα άλλα που κάνουν οι φίλοι της ειρήνης, είναι να μην συμφέρει ο πόλεμος. Οι αποζημιώσεις είναι ένα πολύ δυνατό σημείο σε αυτό. Άμα ξέρουν ότι θα πληρώσουν αποζημιώσεις για ό,τι κάνουν, δηλαδή πρέπει να γίνει διεθνές δίκαιο. Και αυτό θα το καταφέρουμε με τις αποφάσεις των δικαστηριών που εκκρεμούν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και της Χάγης. Ανεξάρτητα πώς θα είναι αυτές οι αποφάσεις. Έτσι. Αν είναι θετικές για μας, τότε αυτομάτως η δημόσια γνώμη θα ζητήσει. Πραγματικά. Κατοχυρώστε το αυτό. Ορίστε, κύριε Σταμούλη. Το εμπόδιο μέσα σε 5 λεπτά μπορεί πραγματικά να εξαφανιστεί και να προχωρήσουμε στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας, αρκεί ο κύριος Καστανίδης με νόμο να καταργήσει την αντισταγματική διάταξη που μας έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα. Κατάλαβα. Κύριε Μπαλατσούρα. Εγώ, επειδή τα περισσότερα θα πει ο πρόεδρος, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία. Ένα το σημείο που δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να το να διαβάσω αποσπάσματα από το αυτό. Ναι, τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Όλα. Απλώς ο πρέσβης της Γερμανίας στο Λιδωρίκη είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα. Ενώ αναγνωρίζει και τα λοιπά και λέει. Εγώ θα σταθώ σε ένα σημείο, σε δύο σημεία. Οι δήμαρχοι δυστυχώς όλων των μαρτυρικών πόλεων, εξαίρεση ένας-δύο, δεν έχουν βοηθήσει, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Όχι, του διστόμου έχει πολύ. Είπα εκτός ένας-δύο, το είπα νομίζω, έτσι. Το είπα. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν είναι μαζεύονται, παρασημοφορούνται, περνάνε ωραία και φεύγουν. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, καλά κάνετε και δεν συμφωνείτε. Εντάξει. Απόψη. Πολύ απλά. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα να γράψουν το ιστορικό γεγονός και να το μοιράσουν όσοι έχουν υποχρέωση και είναι θέμα του ορολογίου προγράμματος του κάθε σχολείου υποχρεωτικά η ιστορία του τόπου. Έτσι. Να διδάσκεται στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Το δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι καθαρά ότι οι κυβερνήσεις, το τέλος λέει, το ρεζουμέ όλο, της Ελλάδος και της Γερμανίας πρέπει να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Ορίστε να σας ακούσουμε και εσάς τώρα, κύριε
Καρκούλια. Ήθελα να πω ότι αυτά που απαιτούμε δεν είναι ευκαιριακά, επειδή τώρα έγινε αυτή η οικονομική κρίση και μας επιτέθηκαν οι Γερμανοί. Μάλιστα. Εμείς τα ζητάμε αυτά και πολλά χρόνια και τώρα βέβαια επανερχόμαστε. Γιατί υπήρξε και ένα διάλειμμα, γιατί οι κυβερνήσεις δεν μας στήριξαν. Δεν πρέπει να τα βάλουμε τους Γερμανούς όλους. Έχουμε φίλους Γερμανούς, μας βοηθάνε πολλοί Γερμανοί σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να μείνουμε ψυχροί και να ζητήσουμε αυτά και να πετύσουμε αυτά που πρέπει να μας δώσουν. Τελείωσε. Δύο πράγματα υπάρχουν. Το ένα είναι αυτά που μπορεί να ζητήσει η κυβέρνηση και όχι οι ιδιώτες, είναι δάνεια κλπ. Κλπ. Τα είπανε. Ναι, όλα αυτά πάλι περιγράφουν το και, πρόβλημα. Πέστε και, μου τι μπορεί να γίνει. Σας, αυτό λέμε. Αυτό σας λέω, κύριε Χαρδαβέλα. Το ένα λοιπόν είναι, το ένα κομμάτι να το ζητήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αύριο το πρωί. Κατάλαβα. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά τα θύματα. Αυτές είναι προσωπικές αγωγές και δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Μπορεί όμως αυτό που είπε η κυρία Σταμούλη, αύριο το πρωί και χωρίς νόμο ο κύριος Καστανίδης να πει το συμφωνώ να εκτελεστεί η απόφαση, η τελεσίδικη του διστόμου. Όταν εκτελεστεί αυτή η απόφαση, ανοίγει ο ασκός του όλου. Και τότε όλα τα θα έρθουν οι Γερμανοί και θα έρθουν και θα συζητήσουν μαζί μας. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ. Ναι, ήθελα να πω κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει μόνο αυτά. Δεν έχει παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Χάγης. Προσέφυγαν οι Γερμανοί, μόνο κράτη προσφεύγουν εκεί. Προσέφυγαν οι Γερμανοί. Να προσφύγει η Ελλάδα υπέρ μας. Υπέρ των θυμάτων. Να παρέμβει. Ναι, δεν ξέρω τα νομικά. Να παρέμβει. Στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει παρέμβει το ελληνικό κράτος. Να παρέμβει και εκεί υπέρ των θυμάτων. Είναι πράγματα τα οποία αυτό είναι για τα καλάβατα και ανοίγει δρόμους δικαστικούς και για όλα τα χρόνια. Ναι, είναι σαφές ότι η θετική κατάληξη του ζητήματος των αποζημιώσεων στα θύματα του διστόμου θα αλλάξει το κλίμα, θα ανατρέψει τα δεδομένα προς το καλύτερο και ίσως δημιουργήσει δώσει τη δυνατότητα να προσφύγουν και τα θύματα των άλλων 66 ολοκαυτωμάτων και να δικαιωθούν. Εμείς κάνουμε μια σχετική δουλειά και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Υπάρχει η μαύρη βίβλωση κατοχής που έχει κυκλοφορήσει στο Εθνικό Συμβούλιο στα ελληνικά και στα γερμανικά και την Μιλάτε για το Γιάννο, μιλάτε. Όχι, είναι για όλο το Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ολοκαυτώματα. Υπάρχει στο σελίδα holocaust.gr. Υπάρχει κάθε χρόνο, γίνονται αποστολές, φιλοξενούνται εδώ οι Γερμανοί, νέοι αντιφασίστες. Μαζί τους πρόσφατα ήταν και η συμπρόεδρος του κόμματος αριστεράς, η Γκεζίνε Λέτς, αυτή που διαδέχθηκε το Λαφοντέν τώρα, και ήρθαν και επισκέφτηκαν τους τόπους του μαρτυρίου και εξέφρασαν την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Θέτουν τα θέματα εκεί, πηγαίνουμε και εμείς εκεί, μιλάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Για να ανοίξει όμως οριστικά ο δρόμος της δικαίωσης, θα πρέπει να τηρήσει αποφασιστική στάση η ελληνική κυβέρνηση. Είναι αυτό ακούω από όλους. Και αυτό νομίζω ότι ορίμασε ο καιρός. Κατάλαβαν τώρα όλοι ότι η ανεκτικότητα εκλαμβάνει τόσο αδυναμία. Εγώ λίγο θα είμαι από άλλο ανέκδοτο. Θα πω ότι τα πάντα επαφίονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Μάλιστα. Όπως το τονίσατε κι εσείς, όπως το είχα πει κι εγώ, αν δεν διαμορφώσουμε στη νεολαία συνείδηση πατριωτική για να πιέσει τις ελληνικές κυβερνήσεις να απαιτήσουν αυτά τα δίκαιά μας, δεν πρόκειται κατά την άποψή μου. Εμείς κάνουμε επεγνωσμένες προσπάθειες, το Εθνικό Συμβούλιο εργάζεται και θα εργάζεται. Και δεν λέω ότι είμαστε απεσιόδοξοι. Με αισιοδοξία εργαζόμαστε, γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε το να διαμορφώνει το ελληνικό σχολείο ραγιάδες. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, νομίζω ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας. Θέλω να μείνω σε αυτό. Ένα παράδειγμα αυτού που λέω είναι στην Ακρόπολη υπάρχει μια πλακέτα στον Μπελβεντέρε, εκεί που κατέβασε ο Μανώλης Γλέζος με το Σάντα την γερμανική σφάστικα. Υπάρχει η πλακέτα μονάχα στα ελληνικά. Και μας το επεσήμαναν οι Γερμανοί, εμείς θα πληρώσουμε την πλακέτα να γραφτεί τουλάχιστον στα αγγλικά. Για να ξέρει η Φίλιος. Ότι την αντίσταση της Ελλάδας, την οποία περιφρονούμε. Μάλιστα. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τα θέματα μας αυτά, μόνο τα κυβερνητικά κόμματα έχουν αντική στάση. Αντιθέτως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή, μας βοηθάνε όσο μπορούν. Ξέρω. Ναι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Αυτό είναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και σας παρακολουθήσατε. Το θέμα δεν το αφήνουμε, θα το παρακολουθήσουμε. Διότι πιστεύω ότι πρέπει να το κυνηγήσουμε, να το παρακολουθήσουμε και να πιέσουμε. Είναι προφανές ότι είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης της παρούσας κυβέρνησης. Καλό ξημέρωμα να έχετε, θα τα πούμε. Γεια σας. Μια έκκληση στους δημοσιογράφους, κύριε Καρταβέλα. Να μην κλείσετε.